που σήμερα είμαστε όλοι εδώ μαζί σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα, η οποία βλέπω ότι πάλετε με αγωνιστική διάθεση. Και χαίρομαι που είμαστε μαζί, γιατί είτε είμαστε εργαζόμενοι σε μια μεγάλη πολυεθνική, όπως είναι και η δική μου, η Pfizer, που φέτος μέτρησε 58,5 δις κέρδη. Την τελευταία τριετία μέτρησε 240 δις κέρδη. Φέτος μόνο στους μετόχους απέφερε 9 δις. Και ταυτόχρονα εμείς οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουμε περικοπές 4 δις. Είτε είμαστε εργαζόμενοι σε χώρους που κάθε μέρα μετράνε νεκρούς και τραυματίες, όπως το παραδείγματο που ακούσαμε. Είτε είμαστε αγρότες, οι οποίοι δίνουν τη μάχη αυτές τις μέρες, τους βλέπετε έξω με τα τρακτέρ, επειδή αναγκάζονται να δίνουν τα προϊόντα τους κάτω του κόστους. Είτε είμαστε φοιτητές, οι οποίοι αγωνίζονται να πάρουν το πτυχίο τους και το βλέπουν να απαξιώνεται. Γονείς που πασχίζουν να μεγαλώσουν και να σπουδάσουν τα παιδιά τους. Οποιοδήποτε από εμάς βασικά που αυτόν τον καιρό φοβόμαστε να πλησιάσουμε τα ράφια του σούπερ μάρκετ και να ανοίξουμε το φάκελο με το λογαριασμό, που θέλοντας και εμείς με τη φορολογία μας πληρώνουμε για πολέμους και για γενοκτονίες, όπως είναι και στην Παλαιστίνη, γενικά στη Μέση Ανατολή, όπως είναι και στην Ουκρανία κλπ. Μπαίνοντας όμως και εμείς σε θανάσιμο κίνδυνο, που πέρυσι θρυνήσαμε τους 57 νέους συνανθρώπους μας που είχαν απλώς την ατυχία να βρίσκονται σε ένα τρένο το οποίο όλοι μας το έχουμε πάρει δεκάδες φορές. Είτε είμαστε λοιπόν και από αυτές τις περιπτώσεις, έχουμε ένα κοινό παρονομαστή και ο κοινός παρονομαστής είναι ένας, ότι η ασφάλεια, η υγεία, η μόρφωση και, και τα δικαιώματά μας, οι ζωές μας ολόκληρες, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε ανταγωνισμό με τα κέρδη των πολυεθνικών, των επιχειρηματικών ομίλων. Εμείς την απάντησή μας θα τη δώσουμε 28 του μήνα στους δρόμους, αλλά την απάντησή μας πρέπει να τη δώσουμε και εργαζόμενοι στους χώρους δουλειάς. Εμείς τώρα το σωματείο μας το ιδρύσαμε μέσα στη φωτιά που πυροδότησε το έγκλημα στα Τέμπη πέρυσι, με δεκάδες απεργούς να κατεβαίνουν στον δρόμο. Ήταν η καύση μήλη, η αγανάκτηση που ήδη είχαμε συγκεντρώσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν ιδρύσαμε το σωματείο μας και αρχίσαμε και το δυναμώνουμε μέχρι και σήμερα. Το δυναμώνουμε με περισσότερους συναδέλφους αλλά και με μεγαλύτερη εμπειρία. Ήδη έχουμε τις πρώτες μας νίκες, όπως είναι συνάδελφοι οι οποίοι στο πλαίσιο των περικοπών που μίλησα και πριν, αντί να χάσουν τη δουλειά τους, έχουμε καταφέρει να απορροφηθούν σε άλλες θέσεις, όπως είναι δωρεάν μετακίνηση που διαπραγματευτήκαμε με την εργοδοσία και άλλες νίκες, αλλά είναι και νίκη ότι από τις 7 Οκτώβριου, ήδη και ενώ ο τελευταίος εργαζόμενος είχε λάβει στο mail του το κάλεσμα του CEO από την Αμερική να μας καλεί να προσευχηθούμε για το Ισραήλ, στους χώρους της δουλειάς αυτό που επικράτησε ήταν η αλήθεια για την Ισραηλινή κατοχή και για τον ηρωικό αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Και οι εργαζόμενοι στη δουλειά μου στεκόμαστε όλοι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Είναι νίκη ότι ήδη συζητάμε και διαμορφώνουμε με δεκάδες συναδέλφους τη συλλογική σύμβαση εργασίας μας, με την οποία θα διεκδικήσουμε οργανωμένες συλλογικά καλύτερες συνθήκες για να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, ωράρια, μισθούς κλπ. Ότι μέρα με τη μέρα γινόμαστε περισσότεροι και συμπορευόμαστε με περισσότερα εργατικά σωματεία. Ότι τα γραφεία, τα προάβλια και οι τραπεζαρίες μας έχουν γίνει αυτόν τον καιρό χώρες συζητήσεων και οργάνωσης, ετοιμάζουμε μια μαζική συνέλευση την επόμενη εβδομάδα στον χώρο της δουλειάς μας, έτσι ώστε να πάρουμε απόφαση συμμετοχής και εμείς στο πλευρό δεκάδων άλλων φορέων και σωματείων στην απεργία στον δρόμο. Όλοι όσοι είμαστε σήμερα εδώ, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε όλο αυτό το αγωνιστικό κλίμα και να το μεταφέρουμε στους χώρους μας, στους συναδέλφους μας, στον τελευταίο συνάδελφο, ο οποίος νιώθει την αγανάκτηση αυτή και ψάχνει κάπως να την εκφράσει με πράξεις. Να το πάμε στις συνελεύσεις μας για να πάρουμε αγωνιστικές αποφάσεις συμμετοχής μαζί με τα σημερινά σωματεία που ήδη έχουν πάρει την απόφαση συμμετοχής στην απεργία. Να το μεταφέρουμε σε κάθε χώρο που βρισκόμαστε και δραστηριοποιούμαστε. Και να δώσουμε το επόμενο αντίκτυπο μας 28 του Φλεβάρη στην απεργιακή συγκέντρωση περισσότεροι και δυνατότεροι. Γιατί είναι και φέτος επίκαιρο σύνθημα και όχι δίλημα για μας, τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Ευχαριστώ.